αγαπητοί μου αδελφοί, σε τέτοιες στιγμές, όταν έρχεται η ώρα να αποχαιρετήσουμε ένα τόσο νέο και δυνατό και καλό παιδί, όπως είναι ο Γιάννης, δεν βρίσκεις λόγια. Ελάτε στη θέση μου. Ανεβείτε εδώ στο θρόνο και σταθείτε απέναντι στη μάνα του Γιάννη, στον αδελφό του, στον παππού μου, στη γιαγιά, στους φίλους, στα ξαδέλφια και προσπαθήστε να βρείτε λόγια να τους παρηγορήσετε. Να σας πω τι, ότι ήταν θέλημα Θεού. Θέλει ο Θεός οι άνθρωποι να πεθαίνουν τόσο νέοι. Θέλει ο Θεός να υπάρχει αρρώστια και αδικία στον κόσμο αυτό. Είναι θέλημα Θεού. Το μυαλό μας είναι πολύ μικρό. Όποια θέση και να κατέχουμε, όταν στεκόμαστε μπροστά στον πόνο του θανάτου, όταν στεκόμαστε μπροστά σε μια μαυροφορεμένη μάνα και παππού και γιαγιά και αδελφό που αποχαιρετούν ένα παλικάρι 22 ετών. Το να μπούμε στο μυαλό του Θεού και να καταλάβουμε γιατί γίνεται αυτό το κακό, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να αγκαλιάσουμε ο ένας τον άλλο. Να πιαστούμε χέρι-χέρι και να αντιμετωπίσουμε μαζί έναν τέτοιο μεγάλο χώρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Να αγκαλιάσουμε και να συμπαρασταθούμε στους ανθρώπους που πονάνε από τον θάνατο. Ο Γιάννης ήταν ένας άνθρωπος, ήταν ένα καλό παιδί. Και δεν είναι τυχαίο ότι φεύγει από μας αυτές τις ημέρες. Ξέρετε, υπάρχει μια παλιά παράδοση ότι από την ημέρα των Χριστουγέννων μέχρι την ημέρα των Θεοφανίων οι ουρανοί είναι ανοιχτοί. Και γι' αυτό όσες γυναίκες έχουν το όνομα Ουρανία γιορτάζουν τα Θεοφάνεια, γιατί είναι ανοιχτοί οι ουρανοί. Ο Γιάννης λοιπόν φεύγει από κοντά μας σε μέρες που οι ουρανοί είναι ανοιχτοί. Και φεύγει σαν άγγελος. Και γι' αυτό είμαι σίγουρος ότι θα είναι άλλος ένας άγγελος Κυρίου στον χρόνο του Θεού, ο οποίος θα προσεύχεται μαζί με τον πατέρα του, για τη μητέρα του, για τον αδελφό του, τον παππού του, τη γιαγιά, για όλους σας. Γιατί ο Γιάννης και στη ζωή του αυτό έκανε. Ήταν πάντα στο πλευρό όσων τον είχαν ανάγκη, όσοι χρειάζονταν τη βοήθειά του και τη συμπαράστασή του. Δεν ξέρω αν σας παρηγορεί αυτό, αλλά γίνονται πράγματα που τα ξεχνάμε από την ιστορία της Εκκλησίας. Να σας θυμίσω ότι τις ημέρες που γεννήθηκε ο Χριστός, ο Ηρώδης έσπαζε χιλιάδες παιδιά στη Βηθλέμ. Μήπως και μεταξύ αυτών των παιδιών ήταν και ο Χριστός και έτσι γλίτωνε τη βασιλεία, γιατί φοβόταν ο Ηρώδης ότι ο νέος βασιλιάς των Ιουδαίων θα του έπαιρνε τον θρόνο. Βλέπετε πώς πολλές φορές τραγικά γεγονότα συνδέονται με σπουδαία γεγονότα. Η γέννηση του Χριστού να συνδέεται με τη σφαγή χιλιάδων αθωρών παιδιών. Γιατί έγιναν αυτά, τα ξέρει μόνο ο Θεός. Αλλά σε εμάς μένει να πιανόμαστε χέρι-χέρι, να αγκαλιαζόμαστε, να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο στον πόνο, αλλά και έχοντας πάντοτε στο νου μας μια μεγάλη αλήθεια, ότι για μας δεν υπάρχει πια θάνατος. Είναι η κίνηση. Ο Γιάννης δεν πέθανε. Ο Γιάννης κοιμάται. Κοιμάται και θα ξυπνήσει όπως θα ξυπνήσουμε όλοι μας μια μέρα στον ουρανό, διότι ο Χριστός νίκησε τον θάνατο. Και δεν πιστεύουμε στον θάνατο, δεν πιστεύουμε σε νεκροταφεία,
πιστεύουμε σε κημητήρια και πιστεύουμε στην Ανάσταση. Να είναι αιωνία η μνήμη του Γιάννη, να έχετε την ευχή του και να σας δίνει ο Θεός δύναμη να αντιμετωπίσετε αγαπητή μητέρα, δίν, παππού και γιαγιά, φίλοι και φίλες και συγγενείς, τον πόνο αυτής της απώλειας. Να είναι αιωνία η μνήμη του. Αμήν.